Καλησπέρα. Είμαστε στο θέατρο Αμαλία. Μόλις έχεις τελειώσει με την παράσταση το πορτρέτο της Πινελόπης Δέρτα. Θα ήθελα να μου πεις, Δήμητρα, τι γίνεται με αυτό το έργο, πόσο καιρό ασχολήθηκες, πόσο έρευνα έκανες? Την έρευνα την είχε κάνει η αδερφή μου, η Μαρία. Την πρώτη παράσταση κοντά μας, δίπλα μας και τότε, την τελευταία συνάντηση. Η Μαρία και πριν από το 17 ασχολιότανε, 10 χρόνια και τώρα. Και τέλος πάντων με έβαλε σε αυτή την ιστορία. Κάναμε Πινελόπη Δέλτα με Ιώνα Δραγούμη. Μετά έκανα ένα πορτρέτο της Κοτοπούλη, το Αγρίμη, την ονόμασα Αγρίμη. Και με διάφορα ένα σκεπτικό άλλο, γιατί και προσωπικού επίπεδου που έχασα τη μητέρα μου και όλα αυτά, ήθελα να κάνω, γιατί είχα καταλάβει ότι το πρόβλημα της Πινελόπης Δέλτα είναι αυτό. Το πρόβλημα για τη μάνα, με τη μάνα. Μητρική ανεπάρκεια. Ναι. Δεν θεραπεύεται ποτέ. Έτσι, κανείς γιατρός, κανείς, καμία ειδικότητα. Ήταν και η εποχή όμως τέτοια. Και τώρα η εποχή είναι. Τώρα η εποχή είναι. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα παιδιά που ακούμε σκοτώνουν, χούλιγκαν, στρέφουν από εδώ και από εκεί και πολλά άλλα, ευθύνεται ο γονιός. Πιστεύω ότι τα λόγια της Δέλτα είναι διαχρονικά και στις μέρες μας συμβαίνουν, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, τόσο σε προσωπικό, τόσο σε... ακόμα και μη σου πω και ερωτικό, και η θέση των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία έχει αλλάξει στο κάτι, όχι στο καλό, έχει αλλάξει στο κάτι περίεργο που πάλι τα οι άντρες, αυτό, η κοινωνία έτσι κρίνει τους άντρες που λέει. Λοιπόν, θέλησα λοιπόν να βγάλω τη Δέλτα πάνω στο σκηνή, να τη δώσω σάρκα και οστά και να μιλήσει για το μέσα της. Να πει πώς τα βίωσε όλα αυτά, γιατί κλεισμένη σε ένα σπουδαστήριο ήταν, εκεί που διάβαζε, είχε λατρεία με το διάβασμα και το γράψιμο. Φαίνεται από το σκηνικό. Ναι, ήθελε να περισσώσει κάθε ιστορική μαρτυρία, κάθε φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια που μπορεί να φωτίσει μια εποχή. Είναι κάτι που με αφορά πάρα πολύ, γιατί και εγώ τα μυθιστορήματά μου που γράφω, αυτό είναι. Αυτό κάνουνε. Και έτσι λοιπόν. Έβαλες αυτές τις πινελιές που έχει να κάνει αποκλειστικά με την ίδια της τη ζωή, γιατί την ξεκίνησες από νεαρό παιδί. Ναι. Πώς ήθελε να έρθει κοντά στη μάνα και η μάνα την αποθούσε, γιατί δεν της άρεσε ο χαρακτήρα. Ήταν αντίθεση και η Πινελόπη Δέλτα. Ναι, αφού ήθελε να διαβάζει και όταν καιρό ήταν, για γυναίκα ήταν περίεργο. Έλεγε φανερά ότι μισούσε το ράψιμο, το κέντημα και όλα αυτά. Την έβρισκαν συνέχεια χωμένη στα βιβλία της, ονειροπαρμένη, ζωγράφιζε, μουσική ή έπαιζε. Δεν άρεσε αυτή σε μια μάνα, η οποία μάνα ήταν και αμόρφωτη. Ξέρεις τι μ' άρεσε περισσότερο? Έτσι πως είχες την αφήγηση και το διήγημα που έβαζες ελάχιστα έτσι συμπληρωματικά λόγια για να πεις τον τίτλο του πρώτου βιβλίου, του δεύτερου βιβλίου, του τρίτου βιβλίου. Μετά από... επειδή γράφω κι εγώ, ο συγγραφέας εμπνέεται τα έργα του από κάτι γύρω του και βάζει μέσα και το προσωπικό του στοιχείο. Κατάλαβα λοιπόν ότι από το 1905 που γνώρισε τον Δραγούμη, έγραψε το Μάγκα. Ο Μάγκας ήταν ένα σκυλάκι που είχαν εκεί έξω, στον κήπο. Τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί. Έρεπε και για τον εαυτό της Μάγκα. Και μάλιστα της το είχε πει η Κοτοπούλη στην παράστασή μου. Εσείς είστε ο Μάγκας. Ναι. Λοιπόν, ο Μάγκας ήταν η Πινελόπη με τα αυτά που έκανε ο Δραγούμης και περίμενε αυτό που θα γίνει, που ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά του λέγανε μην κουνήσεις. Και με το μην κουνήσεις έφαγε μια μπαμ και τελείωσε. Λοιπόν, ναι, γιατί κατάλαβα ότι όλα της τα βιβλία τρελαντώνεις. Ναι, ήταν, τα συνοδεύεις όλα με την οικογένεια. Ναι. Και είναι έτσι. Οι πινελιές που βάζεις δηλαδή, καταλαβαίνει ο άλλος που πας να... που κατευθύνεσαι, ας πούμε, και λες και τον τίτλο στο τέλος και έτσι αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνεται, ναι. Τα μυστικά του Βάλτου ήταν αυτός που ήταν για την πατρίδα, για την πατρίδα στο Βάλτο, όπως και είναι και τώρα στο Βάλτο. Και συνάμα και το ρομαντικό, το παιδί της, το αθώο, είχε κατρακύλησε και αυτό στο Βάλτο, γιατί σε έναν άλλο Βάλτο. Ναι. Για να ξεφύγει τον άλλο του πολιτικού περιεχομένου, δεν ξέρω και εγώ τι, αφού δεν μπορούσε να έχει την ίδια που ήταν
αυτή που ήταν η Πινελόπη Δέλτα, πήγε στο βάλτο της Κοτοπούλη. Λοιπόν, όλα για να γραφτεί ένα μυθιστόρημα είναι... Και ήθελα να το βγάλω αυτό, δηλαδή να δουν και τα παιδιά, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ σε παιδιά να παίξω και τώρα είχα αυτή την πρόταση, να δουν τα παιδιά πώς είναι μια συγγραφέας, πώς γράφει, τι κάνει, τη σχέση με, με τους γονείς. Είναι για γυμνάσιο και για λύκειο. Ναι, τη το είπαν και μου είπε ναι και η κοπέλα αυτή. Ναι, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ και μετά να κάτσουμε να μιλήσουμε. Γιατί ποιο παιδί δεν θα έχει να πει κάτι για τη μάνα του και για τον πατέρα του. Θα βοηθήσεις έτσι και στις απαντήσεις που ψάχνουμε μέσα τους. Λοιπόν, εγώ να συμπληρώσω ότι θα είσαι εδώ μέχρι και τις αρχές του Ιανουάρη. Ναι, 7 Ιανουαρίου. Το Αγίου Γιάννιου θα είσαι εδώ. Εάν δοθεί παράταση θα μαθευτεί. Και μετά θα πάω γύρω-γύρω. Περιοδία. Περιοδία, ναι. Ωραία. Να πούμε ότι έχεις την χαρά, την τύχη και την ευτυχία να είσαι με την οικογένειά σου. Γιατί σε σκηνοθετεί η κόρη σου. Με σκηνοθετεί η κόρη μου, μεγάλη συγκυρία, σπουδαίο για μένα είναι αυτό. Δηλαδή είναι κάτι για μένα που θα μείνει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναπετύχουμε αυτό το πράγμα, να το κάνουμε. Σε ένα έργο τέτοιο που έχει να κάνει σχέση μάνας κόρης. Έχουμε τον Γιάννη στην επίβλεψη στα πάντα και έχουμε και την Εμπανθία Ρεμπούτσικα στη μουσική, Ναι. Και βέβαια την αδερφή μου, τη Μαρία, που είναι κάτι την επιμέλεια όλων, η κινητήριος δύναμη του κειμένου και της Δέλτα εκεί πέρα, και ο αδερφός μου που έκανε τα σκηνικά. Γιατί βοήθεια, να μου πεις γιατί δεν έχεις ένα παραγωγό, ρε Δήμητρα, τέτοιο θέμα κάνεις. Θα το αναρωτηθώ κι εγώ αυτό. Ναι. Έχω απάντηση, αλλά θα τη δώσω. Δεν τους κάνω τέτοια χάρη να δώσω και την απάντηση. Σωστό. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία δουλειά. Ευχαριστώ. Ελπίζω να αρέσει η Θεσσαλονίκη, γιατί μετά θα πάει και την περιοδία της. Ναι. Και εγώ το εύχομαι να αρέσει. Και να έχεις μια υπέροχη νέα χρονιά. Ευχαριστώ επίσης. Υγεία να έχουμε και ό,τι μπορεί ο καθένας. Ωραία. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.